Την αγανάκτησή τη εκφράζει Ένωση Αστυνομικών Ορετιάδα με επιστολή προ το αρχηγείο τη Ελληνική Αστυνομία αναφορικά με τι αναγκαστικέ αποσπάσει αστυνομικών προ ενίσχυση των υπηρεσιών τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και των ελληνικών νησιών. Αυτό που σου είπε φέτο δεν, δεν έχει ξαναγίνει. Κάθε μήνα βγαίνουν αποσπάσει για, κυρίω για Αθήνα, για όποια Αθηνών, για Θεσσαλονίκη, για νησί και άλλο καινούριο, για Κέρκυρα, για Ζάκινο, για Θάσο, για, για. Κάθε μήνα και κάτι διαφορετικό. Και αυτό που λέμε εμεί είναι ότι επιτέλου δεν θα υπάρχει κάποιο προγραμματισμό. Δεν ξέρουμε τι ανάγκε που υφίστανται κάθε χρόνο. Δεν ξέρουμε τι ανάγκε τη Αθήνα. Οι αστυνομικοί διατείνονται δια ερωτημάτων που θέτουν στην επιστολή του ότι τα εργασιακά του δικαιώματα παραγωνίζονται. Αναφέροντα ότι οι αποσπάσει αστυνομικών παρά την θέλησή του δημιουργούν εσωστρέφεια στο προσωπικό και συνθήκε αναποτελεσματικότητα στην τέληση του επαγγέλματο. Ο κόσμο που υπηρετεί εκεί, οι συνάδελφοι που υπηρετούν, είναι το 30%. Είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό. Το 50% ξεκάθαρα συν από το 50% υπηρετεί στην Αττική. Πλην όμω επειδή υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που δεν τις αναφέρουν αυτοί, δηλαδή κάπως τα επίσημα, τα οποία δεν το έχουν μέσα και τα οποία δεν γνωρίζουμε καν πόσοι επιρρετούν επιτέλους σε αυτό το, το, τομέα, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και παίρνουν άτομα από την επαρχία, έχουν υπογυμνώσει τελείω στην επαρχία, λες και δεν υπάρχει εγκληματικότητα στην επαρχία πλέον, και κάθε μήνα κατεβάζουμε κόσμο αττική νησιά, αττική νησιά. Και το τελευταίο είναι ότι τους κατεβάζουμε παρά τη θέλησή τους. Δηλαδή, ένα 55χρονο τον κατέβασε χωρί τη θέλησή του εδώ. Τι οικογένεια αφήνει, τι προγραμματισμό έχει κάνει αυτό ο άνθρωπο. Ένα ζήτημα δηλαδή αυτό. Ένα δεύτερο, οι υπηρεσίε που είναι πίσω, που έχουν μείνει πίσω, με τι κόσμο λειτουργούν. Διότι τώρα όλε οι υπηρεσίε ή δεν βγάζουν καθόλου περιπολικό. Η αστυνομική οριστηριάδο ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να ανακαλέσει τι αποσπάσει αστυνομικών που μετακινήθηκαν παρά την θέλησή του και να δώσει την ευκαιρία σε αυτού που το επιθυμούν να αναπληρώσουν τα κενά με στόχο την εύρυθμη λειτουργία κάθε υπηρεσία.